στην ώρα μου! Να φτάσω στην ώρα μου! Να φτάσω 10 λεπτά νωρίτερα! Να φτάσω 10 λεπτά νωρίτερα! Να μην χαλάσουν τα μαλλιά μου! Να μην χαλάσουν τα μαλλιά μου! Ναι, έφτασα στην ώρα μου! Αλλά με τι τίμημα! Δεν χάλασε καθόλου το χτένισμα! Πλάκα μου κάνετε! Τι συμβαίνει, Σάνι? Πείτε μου ότι δεν είμαι η μόνη που μπέρδεψε την ημερομηνία παράδοσης της εργασίας για τη φυσική! Μα πώς μπερδεύτηκα! Και πήρα αυτή τη νέα, υπέροχη τσάντα στο σχολείο, ενώ είχα την εργασία μου στην άλλη μου τσάντα! Δεν ξέρω ποια είμαι πλέον! Είναι η χειρότερη μου μέρα! Ελάτε, κορίτσια μου! Έχουμε ακόμη την ευκαιρία να πάρουμε καλό βαθμό αν κάνουμε το πείραμα με τον πύραυλο! Δεν έχουμε κοπεί στο μάθημά μας ακόμη! Έτσι είναι, λοιπόν, η αληθινή αποτυχία! Ένα μικρό βήμα για το κορίτσι, ένα τεράστιο άλμα για το γυμνάσιο του! Άκυρο! Μπορούμε να το κάνουμε αργότερα! Σάνι, έτοιμη για απογείωση? Και βέβαια, κυβερνήτη! Τα τελευταία λεπτά έχω φτιάξει μερικά λογοπαίγνια που αφορούν το διάστημα και ταιριάζουν πολύ στην περίσταση! Θα μας δώσουν κανέναν επιπλέον βαθμό αυτά τα λογοπαίγνια! Γιατί μάλλον θα τον χρειαστούμε! Μην ανησυχείτε, έχω φέρει και μια επιπλέον μπαταρία μαζί μου. Όχι, όχι. Τι είναι, Σάνι? Η μπαταρία. Είναι στο σπίτι. Τέλεια. Για σταθείτε. Σάνι, πόσο μεγάλη είναι η βλάβη? Όχι και τόσο πολύ. Απλώς είναι όλα μικροσκοπικά. Για να το φτιάξει κάποιος, θα έπρεπε να έχει το μέγεθος ενός μικρού ποντικιού. Α, ναι! Λοιπόν... πηγαίνω μέσα! Μίνι δύναμη! Ωραία! Νομίζω πως τα κατάφερα! Και πάλι μεγάλη! Μήπως έχεις κάποιο εναλλακτικό σχέδιο στο νου σου, Πόλη? Αυτό ήταν το εναλλακτικό σχέδιο. Ήλπιζα να μην απαντήσεις αυτό. Τι μέρα κι αυτή. Αν δεν φτιάξει η διάθεσή μου στην πισίνα με τα φλαμίγκο, δεν θα φτιάξει ποτέ. Εμένα μου λες, δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά στη ζωή μου πως είμαι μια μέτρια μαθήτρια. Το όνομά μου σπηλώθηκε. Η φήμη μου καταστράφηκε. Ελάτε, βρε κορίτσια. Είμαστε εδώ τώρα. Η θέα, η πισίνα, το καλοκαιρινό αεράκι. Ωραία. Τώρα έχω κολλήσει. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κάποιος τρόπος θα πρέπει να υπάρχει να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Τραβάω όσο πιο δυνατά μπορώ, Λάιλα. Αλήθεια. Όχι, Σάνι. Εννοεί από την κατάσταση. Α, ναι. Έχω να ζήσω μια τόσο άσχημη μέρα από τότε που διέρευσαν πληροφορίες για την αγαπημένη μου σειρά. Ήταν μια μαύρη μέρα για όλους. Για μισό λεπτό. Σάνι, τι είπες μόλις τώρα? Ότι παραλίγο να μου καταστρέψουν την αγαπημένη μου σειρά. Όχι, πριν από αυτό. Α, ότι από τότε έχω να ζήσω μια τόσο άσχημη μέρα. Ακριβώς! Πολύ, τι θες να πεις με αυτό? Οι άσχημες μέρες δεν κρατούν για πάντα.
Η Σάνι είχε μια άσχημη μέρα, ναι. Της χάλασαν την αγαπημένη της σειρά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι μέρες της ήταν άσχημες. Υπάρχει πιθανότητα το αύριο να είναι καλύτερο. Γι' αυτό, ας πάμε για ύπνο πολύ νωρίς, για να έρθει πιο σύντομα το αύριο. Όχι και έτσι. Απλώς το να ξέρω ότι αυτό που νιώθω δεν θα κρατήσει πολύ, με κάνει να είμαι πολύ καλύτερα. Η Πόλη έχει δίκιο. Είχα πάρα πολλές καλές μέρες από τότε. Και κατάφεραν να μου χαλάσουν μόνο μια σεζόν άλλωστε. Ακριβώς.